Επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, δεν θα μας κάνει εντύπωση να ακούσουμε και σήμερα ακόμα πιο μεγάλα λόγια από όσα συνήθως ακούμε. Άλλωστε, ο Δήμαρχος μας έχει συνηθίσει σε μεγάλα λόγια στην προσπάθεια να εξοραίσει την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των εργαζομένων και των κατοίκων της πόλης. Στην αντίστοιχη περσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ρώταγε αν γνωρίζουμε άλλον φορέα να έχει κάνει ποτέ τόσα πολλά έργα και μας τόνιζε ότι έχει όραμα, στρατηγική και πρόγραμμα με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση υλοποίησής του. Τώρα έχουμε ήδη ακούσει και θα ακούσουμε και σήμερα θριαμβολογίες περί του μεγαλύτερου τεχνικού προγράμματος στην ιστορία, μεγαλύτερο και από αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων, τα 105 εκατομμύρια που προβλέπονται για το 2023. Εμείς δεν λέμε ότι δεν γίνονται ορισμένα έργα, αν και βέβαια τα 105 εκατομμύρια για το 2023 ακούγονται τεράστιο ποσό. Στην ουσία, βέβαια, περιλαμβάνουν μέσα περίπου 26,5 εκατομμύρια για το γήπεδο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μέρος της διπλής ανάπλασης και το μεγάλο έργο με το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και γωνίας ανακύκλωσης, που είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα στο 23 που καταγράφεται στο σύνολό του. Εμείς αμφισβητούμε ακριβώς τη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, η οποία αποτυπώνεται στα τεχνικά προγράμματα όλα αυτά τα 3,5 χρόνια και λέμε καθαρά ότι οι προτεραιότητες και οι ιεραρχήσεις που έχετε δεν αφορούν τις ανάγκες και τα επίγοντα έργα και υποδομές του Δήμου για τους εργαζόμενους και την νεολαία της πόλης, ούτε κινούνται στην κατεύθυνση να αντιμετωπίσουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα των γειτονιών της πόλης. Οι προτεραιότητες της Δημοτικής σας Αρχής είναι να προχωράτε στρατηγικές επιλογές που ευνοούν μια ανάπτυξη και για την Αθήνα, κομμένη και ραμμένη στην εξασφάλιση κερδών για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και που την ίδια ώρα για την λαϊκή πλειοψηφία σημαίνουν νέες θυσίες, νέο χτύπημα εισοδημάτων και δικαιωμάτων. Πηγαίνετε και συνεχίζετε μια λογική η Αθήνα να γίνει, να αναβαθμιστεί ως τουριστικό και εμπορικό κέντρο. Άρα όλες οι βασικές σας προτεραιότητες είναι να υποστηρίξει αυτή την κατεύθυνση, τη διεύρυνση της πελατείας μεγάλων ξενοδοχείων, των αλυσίδων της βραχυχρόνιας μίσθωσης, του real estate κτλ. Που βέβαια όλες αυτές τις υποδομές τις χρυσοπληρώνουν οι εργαζόμενοι. Σε αυτή τη στρατηγική επιλογή, βέβαια, συμφωνείτε και με τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και οι δύο έχουν ψηφίσει ορισμένες από τις εμβληματικές αποφάσεις που έχει πάρει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είναι η διπλή ανάπλαση, όπως είναι η πρώτη αρχική απόφαση για το Μεγάλο Περίπατο, όπως είναι η απόφαση να οριστεί η Αθήνα το κέντρο της. Επί της ουσίας, ως διεθνής προορισμός τουρισμού υψηλού επίπεδου, που ψηφίσατε από κοινού τον Ιούλιο που μας πέρασε. Και κοινή πρακτική, για να θυμηθούμε λίγο και τα προηγούμενα, είναι η πορεία όλων σας από όποια θέση, κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια, στην πορεία εμπορευματοποίησης του πάρκου στο Γουδί. Και ακριβώς επειδή συμφωνούν και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με την κύρια κατεύθυνση, τη στρατηγική, τους μένει να σας κάνουν κριτική στα επιμέρους ή σε ζητήματα διαχείρισης. Σε όλα αυτά τα 3,5 χρόνια που πλέον είναι η θητεία σας, έχουμε δει να προχωράνε ταχύτατα ένα μεγάλο πακέτο αναπλάσεων. Η Διπλή, ο Μεγάλος Περίπατος, ο Λυκαβητός, ο Εθνικός Κήπος, Φιλοπάπου, Στρέφη, Ακαδημία Πλάτωνος. Για τέτοιου είδους έργα και λεφτά υπάρχουν και ξεπερνιέται η γραφειοκρατία. Για άλλα έργα που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πόλων, ούτε κονδύλια βρίσκονται, ούτε το τέρας της γραφειοκρατίας ξεπερνιέται. Επαναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά που αποτυπώνονται και στο τεχνικό πρόγραμμα που μας παρουσιάζεται για το 2023 σχετικά με αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι οι κρίσιμες υποδομές του Δήμου για την πλειοψηφία των εργαζόμενων και των κατοίκων της πόλης. Πρώτον, σε σχέση με τα προβλήματα στα σχολεία. Αυτά τα προβλήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται και ο λόγος είναι ότι είναι κτίρια 40, 50, 60 χρονών τα περισσότερα και οι παρεμβάσεις που κάνετε είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων αυτών. Διαρκώς σας φέρνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο παραδείγματα σοβαρών προβλημάτων. Σας τα αναδεικνύουν οι Σύλλογοι Γονέων, οι Ενώσεις Γονέων του Δήμου. Χάθηκαν σχεδόν 2 χρόνια μέχρι να ξεκινήσει η περιβόητη εργολαβία των 30 εκατομμυρίων, η οποία τώρα που ξεκίνησε φαίνεται ότι δεν επαρκεί. Τα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται με το σταγονόμετρο και μάλιστα κάποια από αυτά μπορεί να δημιουργήσουν και κινδύνους για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Πέρσι, μάλιστα το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, μας παρουσιάσατε ένα σχέδιο ανέγερσης νέων σχολείων ως απάντηση στην πίεση που είχατε για τα δεκάδες κοντέινερ που φυτέψατε για να στεγάσετε δίθεν προσωρινά, όπως λέγατε τότε, τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Από τότε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει ούτε αναφορά. Σημαντικά έργα πάνε πίσω, όπως η αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των σχολείων. Στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα λέγατε ήταν μάλλον να ολοκληρωθεί το 2022 και το μεταθέσατε για το 2023. Τώρα πάει για να ολοκληρωθεί το 2024. Το ίδιο πράγμα ο κωδικός για την πυροπροστασία κτηρίων και σχολείων, όπως και αυτός για τις απαραίτητες επεμβάσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τεράστια κοροϊδία με την μεταστέγαση του Καλλιτεχνικού Σχολείου στο κτίριο της Πρασά. Αρχικά τους λέγατε ότι θα το ετοιμάσετε το Δεκέμβριο του 2022, θα τους το παραδώσετε. Πριν από περίπου 6 μήνες που το είχαμε κουβεντιάσει κανένα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
διαβεβαιώνατε και γονείς και μαθητές ότι η στέγαση τμήματων σε ένα κοντινό σχολείο που έχουν θα είναι προσωρινή. Τελευταία, τους λέτε ότι θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2023 και φέρνετε ένα τεχνικό πρόγραμμα που προβλέπει 0 ευρώ για το 2023 και ότι πάει ολόκληρο για το 2024. Σε σχέση με τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, σχεδόν σε όλους τους κωδικούς που αφορούν τέτοιου είδους έργα, η υλοποίηση πάει πιο πίσω. Ο κωδικός για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων πάει για να ξεκινήσει το 2024, ενώ πέρσι που το είχατε εντάξει ως νέο έργο ήταν να ξεκινήσει το 2023 και να ολοκληρωθεί το 2024. Το ίδιο και η κατασκευή έργων αποχέτευσης θα ξεκινήσει το 2024 για να ολοκληρωθεί το 2025 και μετά, όταν θα πλημμυρίζουν οι γειτονιές και οι δρόμοι, θα κοροϊδεύεται τον κόσμο επικαλούμενοι τα δίθεν ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε σχέση με τους ελεύθερους χώρους, είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς δεν καλύπτονται οι ανάγκες με τα πολυπροβαλλόμενα πάρκα τσέπης, ενώ μια κατάσταση επιδεινώνεται στην Αθήνα και με τα έργα μετρό που στην ουσία έρχονται και κατασκευάζονται σε βάρος των λίγων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και πλατιών σε κάθε περιοχή. Οι αναπλάσεις στο κέντρο, μια σειρά από αναπλάσεις, προχωρούν ταχύτατα, αλλά οι ελάχιστες αναπλάσεις που αφορούν γειτονιές πάνε όλο και πιο πίσω. Όπως για παράδειγμα η ανάπλαση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου ή στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Που αντί να ολοκληρωθούν το 2024, όπως ήταν το περσινό τεχνικό πρόγραμμα, θα ξεκινήσουν το 2024 για να ολοκληρωθούν, αν του πάνε καλά οι εργολάβοι, και δεν σας εκθέσουν όπως σας εξέθεσαν στην Πανεπιστημίου, να ολοκληρωθούν το 2025. Η ιστορία με τις απαλωτριώσεις είναι πολύ χαρακτηριστική και ενδεικτική. Δεκάδες περιπτώσεις μένουν στα χαρτιά, είτε αυτά αφορούν σχολεία είτε κοινόχρηστους χώρους, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια ο Δήμος έχει χάσει με αποφάσεις της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου τόσους χώρους που διεκδικούσαμε για δεκαετίες. Και για το 2023 προβλέπεται ένα σχέδιο στο σχέδιο προϋπολογισμού 2 μόνο χώρους. 2. Ενώ πέρσι η αρχική πρόβλεψη έγραφε στο χαρτί 5,5 περίπου εκατομμύρια. Και μέχρι τον Ιούλιο που έχετε την εικόνα δεν έχετε εκτελέσει ούτε ένα. Όταν όμως πρόκειται για κανένα οικοπεδάκι που αφορά τη διπλή ανάπλαση, σπέψατε να την κάνετε την απαλωτρίωση και λεφτά βρήκατε και τα πάντα. Η ξεκάθαρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής γύρω από αυτά τα ζητήματα φαίνεται στις περιπτώσεις των ήδη πληρωμένων απαλωτρίωσεων εδώ και χρόνια, που παραμένουν αναξιοποίητοι ως ελεύθεροι χώροι, με πολύ χαρακτηριστικές τις 4 καραυγαλές περιπτώσεις που σας έχουμε αναφέρει στα 2 τελευταία Δημοτικά Συμβούλια και στο κομμάτι στο ρέμα του Ποδονύφτη και στο λόφο της Γκράβας, τα παλιά στο Κάμινα, και αυτή στο τέρμα της Λιωσίων και αυτή των γνωστών λαχανόκηπων που είχαμε και τη συγκεκριμένη καταγγελία στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχουν και άλλες τέτοιες. Σε σχέση με τις κατεδαφείς των επικίνδυνων κτισμάτων, στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα για το 2023 προβλέπεται 600.000 στο περσινό. Τώρα το έχετε 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή, επί της ουσίας λέτε ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε η απόφαση για τα επικίνδυνα κτίρια που έχουμε αναδείξει και συζητήσει στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε πρόκειται να κατεδαφίσετε κτίσματα στους χώρους που έχουν απαλωτριωθεί και αναφέραμε και προηγούμενα, στην Γκράβα για παράδειγμα ή στο χώρο στο τέρμα Λιωσίων. Το δίκτυο των παιδικών χαρών παραμένει σχεδόν το μισό σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από 15 χρόνια και μάλιστα με σοβαρά ζητήματα γύρω από τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, λόγω του ανεπαρκούς προσωπικού, όπως αποδείχθηκε από το παραλίγο τραγικό περιστατικό στην παιδική χαρά στα Εξάρχεια. Ενώ ακόμα το νέο κλειστό του Άτλαντα που έχετε στο τεχνικό πρόγραμμα, αντί να το ξεκινήσετε το 2023, είναι το μοναδικό έργο αθλητικής υποδομής. Αντί να το ξεκινήσετε το 2023 που μας λέγατε, το πάτε για έναρξη έργων το 2024. Την ώρα που το γήπεδο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παραδοθεί με τα κλειδιά στο χέρι σε χρόνο ρεκόρ, όπως λέτε. Και ενώ είναι εμφανές ότι το φετινό τεχνικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πλειοψηφίας των Αθηναίων, είναι επίσης εμφανές ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες λίγων εργολάβων στον ηλεκτροφωτισμό, στο πράσινο, στη συντήρηση παντού. Η εργολαβία στο πράσινο των σχεδόν 35 εκατομμυρίων έχει ήδη επιβεβαιώσει από τη λειτουργία της αυτό το διάστημα. Όσα λέγαμε όταν το φέρατε, ότι είναι πολιτική επιλογή απαξίωση της υπηρεσίας, συνολική των κυβερνήσεων όλων των τελευταίων χρόνων με τη στήριξη των δημοτικών αρχών και η παραχώρηση σε εργολάβο που θα κάνει τη δουλειά, προφανώς με κίνητρο από την πλευρά το μέγιστο κέρδος, γι' αυτό και υπάρχουν και τα ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού. Και ενώ αυτός παίρνει τα εκατομμύρια για να παρέχει πανάκριβες και κάκιστες υπηρεσίες, όπως έχουν ήδη καταγγελθεί και συζητηθεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο,
οι εκτεταμένες αλλοπρόσαλες κλαδεύσεις, οι λάθος περίοδος που επιλέχθηκε να γίνουν κλαδέματα και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Επαναλαμβάνουμε ότι οι εργολαβίες, κατά τη γνώμη μας, είναι όχημα περαιτέρω ιδιωτικοποίησης. Την ώρα που η ίδια η Δημοτική Αρχή αρνείται να διεκδικήσει μόνιμες προσλήψεις σε προσωπικό, υποδομές, αναγκαίες, εργαλεία, για να μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα με ευθύνη του Δήμου, και χωρίς πραγματικά να μπορεί κανείς να μας πείσει ότι ακόμη και από τη στενά οικονομική, να το πω έτσι, τεχνοκρατική άποψη, ότι είναι πιο οικονομική λύση για το Δήμο εργολαβίες από το να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να αγοραστούν μηχανήματα, πράγμα το οποίο θα αφήσει και τεχνογνωσία και υποδομή στο Δήμο για το μέλλον. Είναι προφανές, συνεπώς, ότι με βάση τα παραπάνω καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα.